Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον αέρα του Radio North 98 και στο Βόρειο Αντίκτυπο και πάω να υποδεχθώ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής με χαρά τον παλαιό συνάδελφο και νυν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Περιφέρεια Θεσσαλονίκη, τον Αλέξανδρο τον Τριανταφυλλίδη. Καλημέρα. Καλημέρα. Βαγγέλη. Καλημέρα. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Θα πω και εγώ τώρα, γιατί είμαστε συνάδελφοι πολλά χρόνια, γνωριζόμαστε. Όχι, ξέρεις τι, έλεγα και χθες ότι καμιά φορά, ότι επειδή είμαστε πολλά χρόνια κάποιοι άνθρωποι στον χώρο και έχουμε αναπτύξει τις σχέσεις και με την πολιτική, υπάρχει μια οικειότητα με κάποιους ανθρώπους, λέμε την καλημέρα μας, έχουμε κάποιες σχέσεις. Αλλά... Καταρχήν, να διευκρινίσουμε ότι εμείς που δεν αισθανόμαστε και δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικής, εμένα το επαγγελμά μου είναι δημοσιογράφος. Λοιπόν, επομένως, πρώην δημοσιογράφος δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει ούτε έτσι πρώην δικηγόρος, ούτε πρώην γιατρός. Ούτε πρώην υπουργός, και τους υπουργούς υπουργούς τους λέμε. Πάντα. Λοιπόν, συνεχίζω από το μετερίζι που με έστειλε ο λαός, οι πολίτες της Θεσσαλονίκης, να διεκδικώ αυτό που διεκδικούσα και σαν δημοσιογράφος με τα ρεπορτάζ, τώρα με τις επίκαιρες ερωτήσεις και τις παρεμβάσεις. Ό,τι καλύτερο μπορούμε για την πόλη μας, για τη Θεσσαλονίκη. Πάντως, για να το βάλω αυτό που έλεγα πριν, συζητούσα χθες και έλεγα ότι καμιά φορά, οποιαδήποτε οικειότητα και αν έχουμε με τους καλεσμένους που συζητάμε, χρησιμοποιούμε τον πληθυντικό, γιατί προσπαθούμε, πέρα από όποια σχέση και οικειότητα έχουμε έξω από τα βήματα του δημόσιου λόγου, μέσα στο βήμα του δημόσιου λόγου, να τηρούμε τις γραμμές εκείνες των ιδιωτήτων. Όχι, μα προφανώς και τον δημοσιογράφος, ο δημοσιογράφος πάντα πρέπει να διεκδικεί την απάντηση που θα έπρεπε να ικανοποιήσει έτσι και να είναι επαρκής για τον πολίτη. Γι' αυτό και χθες, λοιπόν, γι' αυτό και προχθές. Δεν κάνει δημόσιες σχέσεις. Και γι' αυτό που σε πήρα προχθές τηλέφωνο, σου είπα να βγούμε στον αέρα να μαλώσουμε λίγο. Και μου λες γιατί να μαλώσουμε. Δημιουργικά πάντα. Λοιπόν, με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη το έλεγα και νωρίτερα. Προφανώς είσαι καθοδόν, επιστρέφεις στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Οπότε δεν ήσουν σε θέση να ακούς την εκπομπή. Έλεγα πριν ότι γνωριζόμαστε χρόνια, έχουμε διαφορετικές απόψεις σε πάρα πολλά θέματα, έχουμε διαφωνήσει δημοσίως πάρα πολλές φορές, αλλά λέμε την καλημέρα μας, αυτό δεν μας εμποδίζει και αυτό είναι και το υγιές, έτσι. Έτσι, ναι. Να διαφωνούμε, να έχει ο καθένας τις απόψεις του, αλλά να μπορούμε να συζητάμε κιόλας. Λοιπόν, οπότε συνεχίζουμε στον ελληνικό για να μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη, καταρχήν δεν μπορώ να μην πάμε σε δύο θέματα που είναι των ωρών. Έτσι, του 24ωρου. Το ένα, ο χαμός που έγινε κάτω στην Αθήνα, πάλι, με τα επεισόδια, και δεν ξέρω πόσο λογικό είναι πια με κάθε αφορμή, μοιάζει να υπάρχει ένας κόσμος που αναζητά αφορμές για να δημιουργήσει επεισόδια. Και δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει αυτό το θέμα. Κατά της βίας από όπου και αν προέρχεται, αν δεν κάνω λάθος αναφέρεσαι, γιατί έχω στρέψει την προσοχή μου στα ελληνοτουρκικά. Ναι, θα πάμε και σε αυτό αμέσως μετά. Ναι, ήταν μια πορεία κινητοποίηση, έκφραση αλληλεγγύης στην δολοφονία εν ψυχρό. Το ειρηνικό της σκέλος, πολύ λογική, οκ. Okay. Ναι, και νομίζω ότι αντιστοιχεί και στην κινητοποίηση που γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ και 9-10 μέρες και την παρακολουθούμε είτε από το CNN, ναι, είτε από το BBC, από τα διεθνή δίκτυα σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Αμερικής, εκεί όπου καταγγέλλεται, στιγματίζεται, καταδικάζεται από τους πολίτες. Βλέπουμε όμως ότι και εκεί, Αλέξανδρε, να είναι η ειρηνική, η peaceful. Ναι, βλέπουμε όμως ότι έχει ξεφύγει το πράγμα και εκεί. Το ζητάνε και οι συγγενείς του δολοφονηθέντος, ο αδερφός του, η γυναίκα του, όλοι οι μεγάλοι ηγέτες της κοινότητας των κοινοτήτων των Αφροαμερικανών, δήμαρχοι, κυβερνήτες κλπ, μιλούν για peaceful movement, ειρηνικές κινητοποιήσεις για να εκφραστεί η καταδίκη στο ρατσισμό, στις φυλετικές διακρίσεις. Γιατί και όσοι ξέρουν ιστορία, τις μεγαλύτερες νίκες κατά του ρατσισμού τις πέτυχαν με τη μέθοδο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκεί. Έτσι, στην Αμερική. Και όσοι είναι εμβολιασμένοι, εγώ το λέω καμιά φορά και με κοιτάνε κάπως περίεργα, από τη μια με την χριστιανική θρησκεία, δηλαδή της αλληλεγγύης των πλησίων, από τη μια, και την λογική και την αντίληψη του Μαχάτμα Γκάντι, δηλαδή της μη αντίδρασης
της ειρηνικής παρέμβασης. Ο Μαχάτμα Γκάντι έστελνε 10-10 τους Ινδούς, τους ξυλοφόρτωναν με τα ραβδιά τους, ναι, οι κατακτητές Εγγλέζοι και έφευγαν. Λοιπόν, δεν ήταν η μη αντίδραση. Έτσι. Αυτό νομίζω ότι αντιστοιχεί. Οι ειρηνικές λοιπόν αντιδράσεις, οι ειρηνικές καταδίκες είναι αυτό που αρμόζει σε όλους τους χώρους, σε όλες τις χώρες, σε όλους τους πολίτες που θέλουν πραγματικά να στείλουν ένα μήνυμα ουσιαστικής δημοκρατικής καταδίκης. Άρα, αύριο, μεθαύριο, όταν θα δούμε πάλι μία επιχείρηση για να εξαρθρωθούν κάποια τέτοια στοιχεία που παρισφρύνουν στις πορείες και προκαλούν τον μπάχαλο, για τους λεγόμενους μπαχαλάκηδες μιλάμε, δεν θα έχουμε εκ νέου αντιδράσεις. Δεν θα έχουμε αντιδράσεις. Για αστυνομική υπερβολή και αστυνομική βία. Όχι, όχι. Και η αστυνομία θα πρέπει, το είδαμε με το knee on the neck, με το γόνατο στο λαιμό. Για εδώ μιλάω τώρα. Η βαρβαρότητα. Για εδώ μιλάω. Νομίζω ότι και εδώ στην χώρα μας έχουν επισημανθεί. Έχουμε την περίπτωση του Ζακ Κωστόπουλου και της αυθαιρεσίας, της βαρβαρότητας. Πώς να την πούμε. Ναι, αλλά εδώ προσπαθούν να εξισωθούν, Αλέξανδρε, κάποια μεγέθη που είναι τελείως διαφορετικά. Διότι εκεί μιλάμε για ένα βαθύ, ριζωμένο, ιστορικά ρατσισμό, φυλετικό μέσος που ακολουθεί την Αμερική από τη γέννησή της μέχρι τη σημερινή της εικόνα, και εδώ μιλάμε για, και προσπαθεί αυτό να εξισωθεί με κάποια περιστατικά στην Ελλάδα που δεν έχουν, την ίδια βαθιά κοινωνική, την ίδια λοιπόν, κοινωνική ρίζα εδώ. Για να το αποδραματοποιήσουμε λοιπόν, ναι, και να το αποκομματικοποιήσουμε, έτσι, να πούμε ότι διαχρονικά, είτε με τη μια κυβέρνηση είτε με την άλλη, περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας και υπερβάλλοντος ζήλου καταδικάζονται από όπου και αν προέρχονται. Επιτόσκα ήταν όταν πετάξανε οι αστυνομικοί τα αέρια σε γέροντες και συνταξιούχους και καταδικάστηκε από όλους μας. Έτσι. Θα ήθελα σε αυτούς που λένε για την Φλόιντ, Ζακ Κωστόπουλο και ποιον άλλο, να βάλουν μέσα το I can't breathe, ταιριάζει και στα θύματα της Μαρφίν το I can't breathe. Σε όλες τις... ήμουν ασαφής. Λέω, η βία από όπου και αν προέρχεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι χαρακτηρίζει την μεγάλη πλειοψηφία του αστυνομικού σώματος. Γιατί και στην Αμερική, έτσι, το είδαμε, αστυνομικούς να καταδικάζουν του Χιούστον, ο Ασεβέδο, ναι, ο επικεφαλής, ο τσιφ της, και να λέει στον Τραμπ, κλείσε το στόμα σου, δεν μπράβο, μπορείς να συνεισφέρεις. Έτσι. Λοιπόν, είδαμε αστυνομικούς να γονατίζουν και να δέχονται τις αγκαλιές και τα τριαντάφυλλα από διαδηλωτές, δηλαδή... δεν θέλω σε και αστυνομικούς και άλλους να πέφτουν νεκροί. Και έγχρωμους. Και έγχρωμους αστυνομικούς να πέφτουν νεκροί. Νομίζω ότι αυτή η αποδραματοποίηση και αποκομματικοποίηση και η συζήτηση και η πρακτική με αρχές και αξίες και η απόλυτη καταδίκη της βίας από όπου και αν προέρχεται λύνει πάρα πολλά προβλήματα. Και έλεγα πριν επίσης για να το κλείσουμε, Αλέξανδρε, και να πάμε στα υπόλοιπα, ξεκινώντας και από τα λειτουργικά που συζητούσες πριν, έλεγα ότι εδώ πέρα καταλήγουμε από ένα σημείο και μετά τα λεγόμενα άκρα, το ένα χέρι να ανοίγει τ' άλλο, δηλαδή αναζητούν εχθρό, δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς εχθρό και μοιάζουν να αναζητούν μονίμως έναν εχθρό και να δημιουργούν πολεμικές καταστάσεις. Παντού ισχύει αυτό. Δεν ξέρω, δεν είχα ποτέ σχέση με τα άκρα. Είμαι οπαδός του μεσαίου λόγου, του συνθετικού λόγου, του λόγου που μπορεί να συνθέτει, όπως και την περίοδο του Μακεδονικού. Μη με ανάβεις πάλι, τότε με το προδώσατε, πουλήσατε, με το προδώσατε και πουλήσατε κλπ. Γιατί η λογική μου δεν είναι ο ανταγωνισμός φθοράς, της πατρίδας που μας ενώνει, mm-hmm, είναι ο συναγωνισμός προσφοράς. Γι' αυτό και η στάση μας και η θέση μας αυτή την όλη την περίοδο είναι και το είπα από το βήμα αλλά, της Βουλής. Δεν το κάνω κατά ανάγκη επειδή συνομιλώ με τον Βαγγέλη τον Μωυσή. Όχι, εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω στην πατρίδα μου. Ναι. Από το βήμα της Βουλής είπα, στη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων υπάρχουν τα βίντεο, όταν η πατρίδα κινδυνεύει, γινόμαστε ένα.
Εδώ, επειδή έκανε την κουβέντα περί Βόρειας Μακεδονίας και Σκοπίων, εδώ από αυτό το μικρόφωνο, πάρα πολλές, επειδή δεν μ' αρέσει να λαϊκίζω, εδώ καταρχήν να ξέρεις, αυτή η εκπομπή είναι αντίδοτο στο λαϊκισμό. Δεν μ' αρέσει ο λαϊκισμός από όπου και αν προέρχεται, όπως δεν μ' αρέσει και η βία. Λοιπόν, εδώ δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ η λέξη προδότης ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να διαφωνούσαμε με το πνεύμα και την ουσία της Συμφωνίας των Πρεσπών, μπορεί να κάναμε αυστηρή κριτική, μπορεί να έχω αρθρογραφήσει κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών με πάρα πολλούς τρόπους και ξέρεις, είναι διαχρονική η διαφωνία μας προς αυτό το ζήτημα, αλλά τη λέξη προδότης δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ. Ακούστηκε όμως, Βαγγελή, όποιος θέλει να χρησιμοποιεί τη λέξη προδότης και έχει τέτοιο, πάει στα δικαστήρια και το αποδεικνύει. Ναι. Όλοι αυτοί που φορέσανε τις περικεφαλαίες και παρίσταναν με αποκλειστικό και μόνο στόχο την άγρα των ψήφων. Και μετά τις εκλογές, όταν κάναν τη δουλειά τους και τελειώσαν τα προδώσατε, πουλήσατε και πήραμε την εξουσία και πήραμε την καρέκλα, ενώ για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί τα ξεχάσαν όλα. Εντάξει, υπήρξαν φωνές και μέσα στην Νέα Δημοκρατία, αλλά νομίζω ότι ήταν εξαιρέσεις. Γιατί άμα πάμε με τη λογική των εξαιρέσεων και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν σε άλλες περιπτώσεις. Και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν άνθρωποι. Στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν άνθρωποι που χαιρετίζουν. Ο Βορύδης και ο Γεωργιάδης και οι βουλευτές που όταν είχε έρθει η συμφωνία στη Βουλή και συζητούσαμε, ο ένας στους δύο είναι τα τακτικά της Βουλής. Ναι. Δηλαδή, επειδή το ακούω, επειδή δεν έχουμε κοντή μνήμη, θα πάρω τα πρακτικά, τα εξώδικα για εσχάτη προβοσία που είχαμε δεχθεί από κάποιες σφραγίδες σωματείων και ομοσπονδιών του εξωτερικού κλπ. Στο τζάμι του γραφείου μου, αυτό δεν το γνωρίζεις. Γιατί εγώ δεν ποτέ θέλησα, γιατί με καραγκιοζηλίκια και με τέτοιου είδους λογικές και πρακτικές για την άγρα ψήφων ποτέ δεν λειτουργήσα, ούτε σαν δημοσιογράφος για να αυξήσω την τηλεθέαση, ούτε ως πολίτης αυξημένης ευθύνης που είναι ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, λειτουργήσα ποτέ. Το λέω γιατί πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει ότι την περίοδο εκείνη το γραφείο μου, Εγνατίας 75, δέχτηκε σφαίρα που πέρασε, έσπασε, έκανε κλπ. Στο διαδίκτυο δέχτηκα απειλές κατά τη ζωή μου, των μελών της οικογένειάς μου. Αυτά είναι φαινόμενα τα οποία είναι, αυτό λέω όταν λέω ακραία φαινόμενα. Γι' αυτό μιλάω όταν μιλάμε για ακραία φαινόμενα. Τα οποία μπορεί κάποιος να βγει τώρα ένας φίλος και να σου περιγράψει άλλα τόσα από την άλλη πλευρά. Βαγγέλη μου, εσύ, αυτό δεν ίσως και λύζει το ένα το άλλο. Έτσι, δεν είναι. Δεν κάνουμε ανταγωνισμό τώρα. Είναι καταδικαστέα. Είναι καταδικαστέα. Αλλά κάποιοι τα υποδάβλιζαν και μέσα από τη Βουλή. Γιατί όταν ο θερμοκέφαλος, ο παδός, βλέπει μέσα στη Βουλή το βουλευτή του να αρχίζει και να λέει. Αυτό να φοράει περικεφαλές, να λέει το ένα, να λέει, και μετά τις εκλογές, να λέει καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία. Ξέρεις, τον άτομο, καλά, αυτά είναι, ναι, αυτά είναι προς, αυτό είναι για να βγάζουν όλοι διάφορα συμπεράσματα. Ή όπως χθες κατήγγειλα τον κύριο Βορύδη, ο οποίος πριν από τις εκλογές κατηγορούσε το ΣΥΡΙΖΑ ότι για την μεθοδευμένη διαδικασία και συστηματική καλλιέργεια της ειδικής κανάβεως του χασίς και μετά τις εκλογές τώρα από το βήμα της Βουλής χθες είπε στην ουρή ότι είμαστε υπέρ της συνέχισης της καλλιέργειας κάτι που έχει ξεκινήσει κανάβεως. Ναι, κάτι που έχει ξεκινήσει και έχουν επενδυθεί χρήματα από κάποιους. Είναι λογικό γιατί αυτό γιατί το καταδικάζεις την αλλαγή γνώμη για τη βιομηχανική κάναβη. Γιατί να καταδικάζουμε, γιατί να στυλιτεύουμε την αλλαγή γνώμη σε ένα σημείο στο οποίο το προωθήσατε, λειτουργήσε. Όμως, Βαγγέλη, όταν κατηγορείς ένα ολόκληρο κόμμα, τότε σαν κυβέρνηση. Μα και τότε. Και το συνδέεις. Δεν θα πω τη λέξη. Το συνδέεις. Πρόσεξε τώρα. Με τη γάγκρενα των ναρκωτικών και τον θάνατο νέων παιδιών. Εκεί τώρα κάνουμε ιστορική αναδρομή σε πάρα πολλά θέματα. Όχι, είναι αθλειότητα. Όχι, επισημαίνουμε το προεκλογικό ψεύδος. Πρόσεξε τώρα. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία, επειδή τα ξέρω αυτά, και μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπήρχαν φωνές υπέρ της χρήσης της κάναβης για ιατρικούς σκοπούς ή τη βιομηχανική κάναβη. Υπήρχαν διαφωνίες στον τρόπο με τον οποίο εισήγαγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχαν διαφωνίες επί λεπτομεριών του νομοσχεδίου. Να τα λέμε όλα. Δεν υπήρχε επί της ουσίας της προώθησης της βιομηχανικής κάναβης.
Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα, Αλέξανδρε, από τώρα το κλείσουμε. Αν θες το ραντεβού, όταν θα είσαι κάποια στιγμή που θα είσαι στη Θεσσαλονίκη μετά από λίγο καιρό, να έρθεις εδώ στο στούντιο. Όχι σήμερα, και να μιλήσουμε. Μετά από λίγο καιρό, βέβαια. Καλά, τώρα δεν πάει πρόβλημα. Ναι, σήμερα. Λέω. Σήμερα ο ναι, αλλά θα ξαναφύγει. Δεν θα ξαναρθεί, δεν θα έχουμε πάλι Αλέξανδρο Τεταφυλλίδη αύριο. Είμαι μέλος Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης. Συν το ότι καταθέτω ερωτήσεις, συν τη μάχη που δίνουμε. Θα το κανονίσουμε λοιπόν. Μία μάχη είναι για τον Τιτάνα και την ιστορία. Με την και γι' αυτά θα μιλήσουμε. Και, λοιπά και, λοιπά. Και γι' αυτά θα μιλήσουμε. Βέβαια. Θα το κανονίσουμε όμως μια φορά να έρθεις εδώ στο στούντιο και να μιλήσουμε για την ουσία, άμα θέλεις, της συμφωνίας των Πρεσπών. Όχι για το ποιος φωνασκούσε περισσότερο κατά του άλλου. Ξέπτω. Ναι, αλλά τώρα όπως βλέπεις με τα ελεκτρικά. Όχι τώρα, στο άλλο. Όχι, σε άλλη φάση. Ένα ερώτημα μόνο θα θέσω. Ναι. Εξυπηρετούσε το εθνικό συμφέρον να είχαμε στο βορρά μας μια χώρα στη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας και αντί να πετάνε τα ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη. Αλέξανδρε, επειδή το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό το επιχείρημα, τα Σκόπια, ακόμα και με τη σημερινή συνθήκη, άμα μιλήσουμε με το τι λέει το ρεπορτάζ και το τι συμβαίνει κάτω στην πραγματική οικονομία, στην πραγματική οικονομία των Σκοπίων και στην πραγματική λειτουργία των Σκοπίων, ακόμα στο άρμα της Τουρκίας είναι. Και με το σημερινό καθεστώς. Ως προς την οικονομία. Ως προς την οικονομία, εκεί είναι το βασικό. Στρατιωτικό και σκέλος, υπάρχει, δεν θέλω να γίνω αναλυτικό, τώρα έχω τα σχετικά στοιχεία. Και είναι κάποια πράγματα καλό να μην τα λέμε κιόλας. Οι καλές σχέσεις της Αλβανίας με την Τουρκία. Όχι, δεν συγκρίνω. Το σταθμό του Σαυλώνα. Βλέπουμε τη σύγκριση. Εγώ έθεσα ένα κεντρικό ερώτημα. Τι εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον? Όχι τα μεγάλα και παχιά λόγια. Ούτε ναι, εντάξει, γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να κάνουμε κουβέντα επί της ουσίας, διότι το συμφέρον, συμφωνούμε ότι κανείς δεν θέλει τα Σκόπια στη σφαίρα της Τουρκίας, αλλά το πώς θα επιτευχθεί αυτό ή αν επιτεύχθηκε με τον σωστό τρόπο, είναι άλλη ιστορία. Ναι, θέλω να κλείσω, αν δεν έχουμε... Μην φάμε όλο τον χρόνο με αυτό όμως, γιατί έχουμε και άλλα πραγματάκια, πιο φλέγοντα αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω αυτό πάλι για τα εθνικά θέματα, ότι όταν η πατρίδα κινδυνεύει, γινόμαστε... Ένα, να το ξέρουν αυτό οι άνδρες και οι γυναίκες. Πάμε λοιπόν να σε ρωτήσω για το. Πάμε λοιπόν να σε ρωτήσω για τον Εύρο και θέλω να ξεκινήσω από το εξής. Βλέπουμε πάρα πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα την τοποθέτηση πολλών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που εδώ θέλω να με βοηθήσεις γιατί δεν μπορώ να την καταλάβω, που λένε ότι ναι, μεν η Τουρκία εργαλοποίησε, δηλαδή δέχονται όλοι ότι η Τουρκία εργαλειοποίησε τους μετανάστες. Και ταυτόχρονα λένε ότι ο φράχτης δεν είναι λύση. Δηλαδή, ποια είναι η λύση απέναντι στην εργαλειοποίηση των μεταναστών? Ούτε μόνο, καλά, ότι εργαλειοποιεί, το φαίνεται. Και χθες το βράδυ υπήρχαν πληροφορίες ότι μετακινούν πρόσφυγες σε τρία συγκεκριμένα. Έλεγα πριν, ίσως επειδή είσαι σε μετακίνηση να μην άκουσες, έλεγα πριν ότι οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως να μην είναι και τόσο σοβαρά τα πράγματα όσο ακούστηκαν χθες βράδυ. Διότι η κινητικότητα αυτή μπορεί να αφορά μετακίνηση μεταναστών, επειδή έχουν διαμαρτυρίες από τους κατοίκους της Ανδριανούπολης οι Τούρκοι και τους μεταφέρουν στην ενδοχώρα. Οπότε μπορεί να υπάρχει τέτοια κινητικότητα. Μα ναι, γιατί η χώρα μας δεν διεκδικεί και τίποτα, έτσι. Η Τουρκία έχει κλιμακώσει την προκλητικότητά της και την επιθετικότητά της και σε αυτό νομίζω είμαστε απόλυτα σύμφωνοι σε σχέση με το πόσο... Πώς συμβιβάζεται όμως ότι το ναι εργαλειοποιεί η Τουρκία, αλλά όχι μην βάλουμε φράχτη? Να αφήσουμε δηλαδή την εργαλειοποίηση να αποδώσει. Επειδή μιλάς μαζί μου, εγώ και το δήλωσα και από χθες, νομίζω και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο Νίκος Βούτσης, το είπε ξεκάθαρα. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Να πούμε το εξής, όχι μόνο ο φράχτης, και ο φράχτης λειτουργεί στο να δημιουργήσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις έτσι ώστε να φυλαχθούν με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τα εθνικά μας σύνορα, που είναι και σύνορα της Ευρώπης. Τελεία παύλα. Δεν υπάρχει συζήτηση σε αυτό. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Αυτή είναι η δική μου... Ναι, βλέπω αυτό το διχασμό μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι σημαντικό. Δηλαδή είναι το θεωρώ δομικό. Άμα σου πάρω και εγώ το τι λέει ο Μογδάνος και τι λέει ο Μογδάνος και τι λέει ο Α και ο Β. Δηλαδή να σου πάρω και εγώ για το νερό και την ιδιωτικοποίηση. Τι είπε ο Παπαδημητρίου. Πρόσεξε τώρα γιατί την είχαμε ξανακάνει σε άλλο ραδιοφωνικό μετερίζει αυτή την κουβέντα μαζί. Πρόσεξε, θυμίσου. Πάμε σε περίπτωση λογιά. Πες μου για μένα αν έχω πει κάτι διαφορετικό στο παρελθόν. Όχι. Όχι.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τα οικονομικά και τα τοπικά μας. Έτσι. Είδα ότι και εσύ ήσουν σε αυτούς που υποδέχτηκε θετικά την είδηση για τα 32 δισεκατομμύρια που θα έρθουν από την Ευρώπη το επόμενο διάστημα και εφόσον οριστικοποιηθεί εν πάση περιπτώσει εκεί το νούμερο. Οι επιφυλάξεις λοιπόν οι δικές σας πού βρίσκονται του ΣΥΡΙΖΑ? Λοιπόν, στην απουσία σχεδίου και δεν μιλάμε για καταρχήν να δούμε τα 32 δις στη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου, mm-hmm. πώς θα εξειδικευτούν, με ποιες προϋποθέσεις, mm-hmm. αν υπάρχουν ερεσιμότητες του στυλ μνημονιακές υποχρεώσεις, ότι για να σας δώσουμε... Νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει πως το μεγαλύτερο μέρος είναι επιχορηγήσεις και περίπου 8-9 δις θα είναι δάνεια. Ο Ντομπρόφσκης ήταν που έβαλε τα ζητήματα περί μνημονιακών υποχρεώσεων, αλλά θα δούμε στη σύνοδο κορυφής των αποφάσεων των ηγετών πλέον. Μάλιστα. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Ναι. Εμείς, όπως δείχνει και η Ευρώπη, η οποία λειτουργεί εμπροστοβαρός, mm-hmm. λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Στηρίξτε με τα λεφτά που αφήσαμε στον κουμπαρά, γιατί ναι. κάθε φορά που φεύγανε οι κυβερνήσεις, αφήνανε πίσω καμένη γη. Ναι. Η μόνη κυβέρνηση η οποία άφησε πίσω 37 δις κουμπαρά, που είναι τα χρήματα του ελληνικού λαού, τα χρήματα των μικρομεσαίων. Αυτό τους λέω της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς μας κατηγορούσατε περί υπερφορολόγησης. Ναι, εντάξει, λοιπόν, βέβαια, ναι. Αυτά τα όντως, χρήματα, μαζεύτηκαν με λίγο σκληρό τρόπο αυτά τα χρήματα, αλλά μαζεύτηκαν. Αυτά τα χρήματα. Και αυτό αξιολογήθηκε στις εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019. Συμφωνούμε ως προς αυτό. Η λαϊκή ετιμιγορία είναι πάντα σεβαστή. Λοιπόν, αυτά τα λεφτά, ρίξτε τώρα, κάλυψε το μισθολογικό κόστος, κάλυψε το ασφαλιστικό κόστος και δώσε μη επιστρεφτέα προκαταβολή 3 δις με συγκεκριμένες προτάσεις που κάναμε με το «Μένουμε όρθιοι» και χθες το διακινήσαμε σε όλη τη χώρα. Γιατί, από πού αποτυπώνεται, και να σου πω από την πόλη μας, mm-hmm. λοιπόν, γιατί υπήρχε αυτό το έλλειμμα συντονισμού. Λοιπόν, μας αφήσανε να κάνουμε μία βόλτα. Την ίδια ώρα, mm-hmm. τα εστιατόρια mm-hmm. και στην Καλαμαριά mm-hmm. και στο παραλιακό μέτωπο, εκεί μπροστά στο Λευκό Πύργο, μάλιστα. λίγο πιο κάτω κοιτά, ήταν κλειστά. Ναι. Και έλεγα το εξής. Δηλαδή, μας παροθήσατε όλους να στιβαχτούμε ο ένας πάνω στον άλλον χωρίς την αγκαία απόσταση στο παραλιακό μέτωπο ή στο μέτωπο της Καλαμαριάς, κάτω στο Ρεμέτζο ναι. κλπ. Στην, mm-hmm. στην Αρετσού. Και την ίδια στιγμή ήταν κλειστά. Γιατί άνοιξε τα, γιατί θα μπορούσε πρώτον να κερδιθούν μεροκάματα, δεύτερον να σταματήσει αυτή η χαίνουσα πληγή. Ναι, πρόσεξε τώρα, εδώ υπάρχει ο αντίλογος που λέει ότι, ότι δόθηκαν τα κίνητρα για να ανοίξουν, δόθηκαν μάλλον τα μέτρα ή εν πάση περιπτώσει μέχρι μια οροφή τα μέτρα που μπορούσαν, αλλά κάποιοι επέλεξαν να μην ανοίξουν. Όχι. Μιλώ πριν από 15 ημέρες. Α, μιλάς ακόμα για την περίοδο της απαγόρευσης. Ναι, για την περίοδο της απαγόρευσης που είπα θα μπορούσε ταυτόχρονα με τη δεκατή πολύ πιο ορθά και ορθολογικά διατηρήσει αποστάσεις όταν αντί για 4 σε ένα τραπέζι κάθονται 2 mm-hmm. από το να αναγκαστεί όλος ο κόσμος αφού βγήκε έξω ναι. να στιβαχτεί κάπου όπου του επέτρεπε ναι. να είναι. Mm-hmm. Αυτό το λέω σαν παράδειγμα ναι. έλλειψης και ελλείμματος συντονισμού mm-hmm. και λέω το εξής. Στηρίξτε τους εστιατόρες. Έχουμε και μια κινητοποίηση εκεί 400-500 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης ναι. που αναφέρουν μια σειρά από ζητήματα. Οι άνθρωποι έχουν υποστεί μεγάλη. Και λέω τώρα εμπροστοβαρός, όπως μας λέει η Ευρώπη, γιατί ξέρουμε και εμείς, αλλά και οι άνθρωποι μας ακούν, της πραγματικής οικονομίας και της αγοράς, ότι όταν μια επιχείρηση, εστιατόριο, μικρομεσαίο κατάστημα, βιοτεχνία κλείσει, mm-hmm. είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανοίξει και θα είναι πολλαπλάσια κοστοβόρο. Στήριξε το λοιπόν τώρα τους 2-3 μήνες που είναι το μεταβατικό διάστημα, ναι. την μικρομεσαία ιδιωτική επιχείρηση. Περιμένω να οχληρώσεις για να σου πω μια, να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Πάρα ναι, θέλω να πω ότι αυτή η χρήση του μαξιλαριού του λεγόμενου όμως είναι ένα ζήτημα πάλι προς συζήτηση. Σηκώνει πολύ νερό αυτή η συζήτηση. Γιατί διόρθωσε με αν κάνω λάθος, Αλέξανδρε Τεντεραφυλλίδη, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εκείνος που σε προγενέστερη φάση έλεγε ότι δεν πρέπει εύκολα να ρέπουμε προς την αξιοποίηση του μαξιλαριού. Όχι με αυτά τα λόγια, αλλά με αυτό το πνεύμα. Όχι. Διότι εκεί ελοχεύει και ο κίνδυνος των νέων μνημονίων. Όχι καθόλου. Ο Αλέξης Τσίπρας από την πρώτη στιγμή ήταν σαφής και ο Ευκλής Τσακαλέτος και το οικονομικό επιτελείο, η τομεάρχης. Πάντως η σημερινή κυβέρνηση το λέει ξεκάθαρα ότι θα έπρεπε να δοθεί εμπροστοβαρός. Mm-hmm. Η κυβέρνηση είχε μια λογική να αφήσουμε και λίγα χρήματα στην άκρη. Μιλάω ως πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Αν όμως ξεφύγει
και η ανεργία φτάσει στο 22% και η ύφεση χτυπήσει 15%, ναι, μετά θα είναι πολύ δύσκολο να το γυρίσεις προς τα πίσω. Αυτό λέμε, κάτι πάρα πολύ απλό και κατανοητό που η ίδια η Ευρώπη με το εμπροστοβαρές πακέτο των 32 δις δείχνει το δρόμο. Αυτό λέμε. Την ίδια ώρα όμως η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης βλέπουμε να έχει μια πολιτική όπου δεν ξέρει δεξιά τι πει αριστερά. Τομέας τουρισμού. Άλλα λέει ο Θεοχάρης, βγάζει λίστες με χώρες, προκαλεί διπλωματικά επεισόδια, έρχεται τον Τιμάιο από την Ιταλία. Ο υφυπουργός του λέει... Εδώ και μόνο το γεγονός ότι είχαμε διεθνείς αντιδράσεις αυτού του μεγέθους δείχνουν ότι κάτι δεν πήγε, δεν λειτουργήσε σωστά. Είναι δυνατόν ο Γενικός Γραμματέας Λούλης, δεν ξέρω πώς λέγεται, του τουρισμού της κυβέρνησης Μητσοτάκη, να λέει εγώ δεν θα καθίσω στην ουρά για να μην κολλήσω κορονοϊό στη χώρα που προβάλλουμε προς τα έξω και λέω προβάλλουμε, γιατί ένα στίγμα που θα το κερδίσουμε μαζί, γιατί η πραγματική οικονομία και αυτό είναι πραγματικό, δηλαδή ένα επαγγελματίας μας αφορά όλους, δηλαδή... Άμα ξεφύγει η ύφεση και η ανεργία, μετά χαίρετε, μετά γεια σας. Το πρόβλημα, Αλέξανδρε, το γεγονός ότι υπάρχουν, να πούμε, γκάφες σε κάποια τέτοια στιγμή, δεν μπορεί να ακυρώσει το σύνολο μιας προσπάθειας. Όχι, αλλά χρειάζεται ταυτόχρονα, γιατί με ρώτησες για την αξιοποίηση, απορρόψη, νέα αξιοποίηση, αλλά με διαφάνεια. Όταν σήμερα απειλούν 4 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ να παραιτηθούν, γιατί το πακέτο 32 εκατομμύρια, όχι δισεκατομμύρια, που αφορά τη στήριξη του ελληνικού τουρισμού, στους φίλους και στους κολλητούς, βλέπε βάουτσερ, βλέπε Βρούτσης που πιάστηκε με τα βάουτσερ στην πλάτη και τις δίθεν εταιρείες τηλεκατάρτισης. Ναι, τώρα αυτό μου το λες ένα λεπτό πριν που υπάρχει πολύ ρεπορτάζ για το τι έχει γίνει με εκείνη την ιστορία. Πάμε, με πας πάλι πίσω. Λοιπόν, θέλω... Και το σημερινό, 4 μέλη του ναι, ότι ξέρω, το ξέρω ότι λένε ότι απειλούν να παραιτηθούν. Γιατί συγκροτήθηκε η εταιρεία Marketing Greece με τον κύριο Βρανάκη, ο Στίβ Βρανάκη, μία... του Ελληναμερικανού. Αλέξανδρε, μία γρήγορη τελευταία ερώτηση. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Δεν μοιράζουν λεφτά από του παππού του στο τσιφλίκι. Προφανώς. Είναι δημόσιο χρήμα και πρέπει μέχρι το τελευταίο ευρώ να το προσέξουν και να το δικαιολογήσουν. Δώσ' μου και ένα σχόλιο τώρα για να προλάβουμε, γιατί είμαστε ήδη στο 10 και είμαστε ήδη τρώμε χρόνο από το Δελτίο Ειδήσεων. Πολύ γρήγορα ένα σχόλιο. Γιατί τέτοια σκληρή κριτική για τα ΣΔΙΤ στη Θεσσαλονίκη και για το ενδεχόμενο να λειτουργήσει με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια ή με ιδιωτικό φορέα το μετρό? Αφού το κράτος έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι και πολύ καλός επιχειρηματίας. Καλά, ο κύριος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη ασφάζει όταν μαχαιρώνει. Καταρχήν είπε το ανέκδοτο ότι όλα βαίνουν καλώς, όλα είναι εντός χρόνου. Το μετρό θα λειτουργήσει τον Απρίλιο του 23. Δηλαδή τι κάνει, εμπέζει, κοροϊδεύει τους Θεσσαλονικείς τώρα? Όχι, δηλαδή, από την αρχή αυτό έλεγε. Από την αρχή όταν ανελήφθηκε, με το που ανέλαβε και ο Ταχιάος εδώ, είπε 23. Γιατί όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε 90% του έργου να έχει ολοκληρωθεί, εκτός από τους δύο σταθμούς Αγίας Σοφίας και Βενιζέλου με τα αρχαία, να έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι άλλοι σταθμοί, οι 13 σταθμοί της βασικής από νέο σιδηροδρομικό σταθμό πλατεία Ελβετίας και Καριλάου. Λοιπόν, τα είχαμε φτιάξει όλα και είχαμε δρομολογήσει. Τώρα θα γίνονταν δοκιμαστικά δρομολόγια. Δεν το είπαμε εμείς. Πάντως, συγγνώμη, Αλέξανδρο, αλλά πόσο πιο εύκολα θα μιλούσατε τώρα και πόσο πιο εύκολα θα την κάνατε αυτή την κριτική τώρα και πόσο πιο εύυχη θα ήταν η δική σας κριτική τώρα, αν δεν είχε γίνει εκείνη η πατάτα με τους μουσαμάδες εκείνο το διάστημα. Όχι, εκείνο μπορεί να ήταν μια αστοχία. Μπορεί να ήταν μια αστοχία, αλλά τώρα μείνανε οι συμπολίτες μου και εγώ μαζί και εσύ μαζί, γιατί και βιώνουμε την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη μας, με τους μουσαμάδες. Λοιπόν, με υποχρεώνεις να σε έχω πολύ σύντομα εδώ στο στούντιο, για περισσότερη ώρα όμως. Μας έμεινε η κριτική, ναι, όμως να κοιτάξουμε την ουσία. Έτσι, την αυτό, ουσία για, επί της ουσίας, γι' αυτό, γιατί... Τα χρόνια που είχαμε φέρει και λιδωρούνταν... Τώρα μιλάμε πολύ επί των συνθημάτων και δεν μπαίνουμε στην ουσία, γιατί δεν προλαβαίνουμε, είχαμε λίγο χρόνο. Λοιπόν, ό,τι θέλεις, λοιπόν, είσαι και εσύ πληθωρικός στην κουβέντα σου. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ στο στούντιο, Αλέξανδρε Τεταφυλλίδη. Βεβαίως. Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εγώ. Την καλημέρα μου έρχομαι με Θεσσαλονίκη. Καλώς να ορίσεις. Πρώτα Θεός, το απόγευμα θα είμαι στην πόλη. Καλό δρόμο. Καλό δρόμο. Σε ευχαριστώ.